θα μπορούσε να πει κανείς ότι με τις ζωγραφιές στις κατακόμβες ξεκινάει, ας πούμε, η ιστορία. Με σύμβολα που είχαν επινοηθεί για να δείχνουν, ας πούμε, την κατεύθυνση, έτσι, των θρησκευόμενων πρώτων χριστιανών. Στην πορεία μετά εξελίχθηκε και πέρασε και πολλά στάδια μέχρι τις εικονομαχίες που έφτασε να καταστρέφονται εικόνες. Στην Κρήτη είχαμε, παρότι ήταν επαρχία, ας πούμε, είχαμε καλές επιδόσεις από πολλούς σημαντικούς ζωγράφους, τους οποίους βρήκαμε και χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Δεν θα σου πω τον Γκρέκο, ας πούμε, που έφυγε από εδώ και ήταν ένας όριμος τεχνίδι στα 23-24, αλλά ήταν ο Κλόντζας, ήταν ο Άγγελος Κοτάντος, ήταν ο Μπαθάς Στερλίτζας, ο Θεοφάνης που λέμε, ο Ρίτζος, πολλά ονόματα. Αυτά που έμαθε να κάνει μέσα από την Ορθόδοξη Παράδοση ήταν θαυμαστά για τους δυτικούς. Και πολλοί ζητούσανε, έτσι, εικόνες από τη μανιέρα Γκρέκα, ας πούμε, την ελληνική, έτσι, ιδιαιτερότητα. Έτυχε βέβαια να είναι ένας πολύ πρικισμένος και πολύ τολμηρός, ας πούμε, στα βήματα του Γκρέκο. Είχε άρτια κατάρτιση. Κανείς, ας πούμε, εδώ δεν τον ξεπερνούσε όταν δρούσε. Αυτό τη δημιούργησε, ας πούμε, και εκείνο την επιθυμία να φύγει. Να κατακτήσει, ας πούμε, και άλλες περιοχές του τότε χριστιανικού κόσμου. Η αγιογραφία πάντα είχε ένα στόχο, μια στόχευση. Δεν ήταν, ας πούμε, μια ζωγραφική ελεύθερη που μπορούσε να την ασκεί όπως ήθελε ο καθένας. Είχε νόμους, είχε τις δεσμεύσεις που είχε ορίσει η Εκκλησία μας με συνόδους. Δηλαδή, το πώς θα ζωγραφίζουμε το είχαν προδιαγράψει οι πατέρες Εκκλησίας. Και μέσα σε αυτούς τους κανόνους πρέπει να λειτουργούμε και εμείς σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να λες «εμένα μου αρέσει» ή «θα ήθελα να το κάνω με το δικό μου τρόπο». Αυτό είναι έξω από την πραγματικότητα, ας πούμε, που πρέπει να υπηρετηθεί μέσα από την αγιογραφία. Επειδή η μήτρα όλων των καλλιτεχνικών δρόμενων ήταν τούτος ο τόπος, έτσι, εμείς πρωτοδώσαμε τα δείγματα και στην πορεία τους κάποιοι άλλοι, και ειδικά οι Ρωμαίοι, έτσι, τα διαφοροποίησαν για να τα φέρουν στα μέτρα τους, όχι να τα βελτιώσουν, όπως πήραν τα θέατρα και τα κάναν στάδια, να τρώνε τα θηρία ανθρώπους. Έτσι πήραν, λοιπόν, και ό,τι καλό είχαμε εμείς
και θέλοντας να το φέρουν στα μέτρα τους, το διαφοροποίησαν. Μάκρυνα λοιπόν από τον αρχικό στόχο. Όχι ότι δεν παρήχθησαν και εκεί ωραία έργα, έτσι. Αλλά αυτό που επιδιώκει η βυζαντινή ζωγραφική, η θρησκευτική ζωγραφική των Ορθοδόξων, έτσι, διαφέρει πολύ. Δηλαδή στη Δύση μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο για τη μορφή της Παναγίας μια οποιαδήποτε καλονή ή φίλη του ζωγράφου. Ενώ σε εμάς είναι δοσμένο το πρότυπο που δεν ταυτίζεται με κανένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι δεν διαλέγεις την ωραιότερη γνωστή σου να τη στήσεις να ζωγραφίσεις μια Παναγία. Κατάλαβες, αυτή ήταν η διαφορά δηλαδή. Ανατολής και Δύσης, βέβαια καμαρώνουμε και εμείς τα πολύ ωραία έργα που παρήχθησαν. Αλλά δεν ήταν εικόνες, ήταν θρησκευτικές ζωγραφιές. Σε όλο τον κόσμο, όταν ακούς τη λέξη εικόνα, αναφέρονται στα έργα των Ορθοδόξων μόνο. Εικόνες φτιάχνουν μόνο οι Ορθόδοξοι. Πριν χαλάσουν στη Ανατολική, στη Δυτική Εκκλησία, έτσι, ζωγράφισαν όπως εμάς. Και υπήρξαν θαυμαστοί ζωγράφοι. Μου ήρθε στο νου ο Τσιμαμπούε. Έτσι, ένας φοβερός, ωραίος, ζωγράφισε όπως εμάς. Και πολλοί άλλοι. Και ο Τζιώτο είχε πάρει έτσι τον τρόπο που μπορούσες να ζωγραφίσεις μέσα σε μια εκκλησία από τα πρότυπα της Ανατολικής Εκκλησίας. Μια τεχνική άλλαζε, αλλά την αντίληψη, τη σύλληψη μάλλον των θεμάτων του, έτσι, την έψαχνε πάντα σε ανατολικές εκκλησίες, στην Ορθόδοξη δηλαδή μεριά. Στο πιο μικρό εγκλησάκι και στο πιο απομακρυσμένο νησάκι, έτσι, υπήρχαν εικόνες. Δηλαδή, καλλιτεχνικά έργα, έτσι, χρώμα, σχέδιο και στόχευση, έτσι, δεν ήταν ό,τι ήθελες. Αυτό καλλιεργούσε μια αισθητική στο λαό ολόκληρο των Ελλήνων. Όλοι οι Έλληνες, λοιπόν, ερχόταν σε επαφή με ζωγραφικά έργα, αδερφέ. Έτσι, μια αισθητική παιδεία που καλλιεργούσε και ήταν και η μόνη ζωγραφιά που μπορούσε να δει, ρε παιδί μου, ο Έλληνας. Τότε. Πού να δει ζωγραφιά. Έτσι, και καμάρωνε ακόμα και για τα κακότεχνα, που βέβαια μπορεί να μην ήταν άριστα στην εκτέλεσή τους, όμως το σκοπό που τα βάζε μέσα στην εκκλησία τον υπηρετούσαν. Δηλαδή ο πρόδρομος ήταν αλάνθαστα, ο πρόδρομος, δεν μπερδευόταν με κανέναν άλλο. Παναγία, ο Χριστός, ο Άγιος Νικόλας, μορφές δηλαδή, έτσι καθοριστικές για την πίστη μας. Έτσι, όσο πρόχειρα, όχι πρόχειρα, δεν γινόταν ποτέ πρόχειρα, αλλά έτσι λίγο αδέξια, ας πούμε, από έναν τεχνίτη που δεν σπούδασε, που δεν ήρθε σε επαφή με πολύ σπουδαία έργα για να πάρει νάματα. Έτσι, μπορούσε να υπηρετήσει τέλεια το σκοπό που τα βάζαμε στην εκκλησία. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί, ενώ είναι η μόνη ελληνική ζωγραφική, έτσι, όλα τα άλλα είναι εισαγόμενα, ας πούμε. Περιέται για διακοσμητική τέχνη. Η Σχολή Ικανοτεχνών έχει εργαστήρια γεωγραφίας, αλλά τα εντάσσει στη διακοσμητική. Ενώ αφήνει μνημιακά έργα, δηλαδή αγιογραφίες γίνονται για να μείνουν εσαΐ
μέχρι που να αντέξουν τα μπετά, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, έτσι. Και δεν θα χαλάσουν επειδή ο ζωγράφος δεν έβαλε το καλύτερο ή την γνώση, την τέλεια. Το μπετόν τι θα σου κάνει. Κάποια στιγμή, θα φουσκώσει, θα κλωτσίσει, πάει και τέλει. Τα πρόσωπα έχουν όλα μια θεολογική βάση. Αυτή που λέει ότι ο άνθρωπος κατ' εικόναν Θεού έγινε. Όλοι λοιπόν μοιάζοντας ένα πρότυπο μεταξύ μας μοιάζουμε. Έτσι. Στα μαθηματικά δεν ξέρω πού το λένε, τα προς τρίτον ίσα, και μεταξύ των είναι ίσα. Μοιάζουμε λοιπόν όλοι σε ένα πρότυπο, το δημιουργό μας, και εμείς μεταξύ μας μοιάζουμε. Τώρα, αυτό το μπερδεύουν κάποιοι και νομίζουν ότι όλοι οι Άγιοι έχουν ένα πρότυπο. Όχι, η θεολογική αρχή τους αναγκάζει. Τώρα, εγώ είμαι κατά 40 χρόνια πιο μεγάλος από σένα, ας πούμε 30 να μην λέμε. Αλλιώς λοιπόν θα κάνω ένα Άγιο στην ηλικία μου και αλλιώς έναν Άγιο στην ηλικία σου. Αλλά σε βασικά σημεία που ορίζουν τον κύκλο έτσι γύρω από τα φρύδια και το χυλάκι σου, ας πούμε, έτσι, αυτά παραμένουν ίδια, σαν μέτρα. Γιατί όλα έχουν μέτρα. Μπορείς δηλαδή να σχεδιάζεις χωρίς να τηρήσεις κάποια μέτρα. Τα οποία μέτρα δεν τα πήρανε οι Βυζαντινοί, ας πούμε, από το μυαλό τους ή από κάπου. Από τους αρχαίους Έλληνες τα πήραν. Έτσι, την εξειδανίκευση την επεδίωγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Και στα γλυπτά τους και στις ζωγραφιές που ενδεχόμενα σώζονται. Έτσι, γιατί τα φάγια μου δεν ήτανε επινόησης και τεχνή άλλου λαού. Στους ελληνιστικούς χρόνους έγιναν από Έλληνες ζωγράφους. Και στην Πομπιαία το ίδιο. Έλληνες ζωγράφησαν και εκεί. Αν λοιπόν δεις, αυτή η εξειδανίκευση των μορφών υπάρχει. Παρότι είναι πορτρέτα χαρακτηρισμένα. Βλέπεις και τη γριά και τον ηλικιωμένο και τον ζουρομάλι και τον αρχηγένιο, τον... Ναι. Αλλά αξίες τέτοιες είχαν βάλει. Γι' αυτό και τα γλυπτά τους δεν ήταν ποτέ σε φυσικό μέγεθος των Ελλήνων. Έτσι, ή πάνω από το φυσικό μέγεθος ή κάτω από το φυσικό μέγεθος. Έτσι. Βάζανε λοιπόν τέτοιου είδους προβληματισμούς, τους πήρε και η αγιογραφία και βοήθησε σε αυτή τη μορφή της εξειδανίκευσης που θεωρείται αναγκαία. Για να βγαίνει έτσι, αυτό που έχεις ανάγκη να πιστέψεις. Πιστεύεις σε ανθρώπους που είναι πάνω από το μέτρο του καθημερινού ανθρώπου. Άγιους, γήινους, έτσι, γήινους, εσύ και εγώ, Άγιος ο άλλος που λίγο σηκώθηκε από τη γη, παιδί μου. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι χωρίς να μπορώ, έτσι, να το υπερασπιστώ σαν...